και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη εβδομάδα εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να σας παρουσιάσω τον απόψινό μου καλεσμένο, που μου κάνει την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο, εδώ και σχεδόν πάνω από ένα μήνα, μου ζητάτε δύο συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, φαντάζομαι το έχετε ακούσει. Το ένα είναι, σε ό,τι αφορά τι γίνεται με αυτό που ακούτε συνήθως για τα βλαστοκύτταρα, και το δεύτερο, μου έχετε, το συχνότερο ερώτημα είναι για αυτή τη θεραπευτική κάναβη που έχετε ακούσει. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το δεύτερο, ενημερώνομαι, ρωτάω, πολύ σύντομα θα έρθουν εδώ καλεσμένοι που θα μας ενημερώσουν σε αυτό το κομμάτι. Επί του παρόντος δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι, τα βλαστοκύτταρα, έψαξα και βρήκα έναν ορθοπαιδικό, τον Γιώργο τον Χριστοδουλάκη, που είναι χειρουργός ορθοπαιδικός, που ασχολείται με το κομμάτι των βλαστοκυττάρων και πώς εφαρμόζεται στην ορθοπαιδική, μάλλον το εφαρμόζει κιόλας και ο ίδιος στην ορθοπαιδική. Τον προσκάλεσα να έρθει εδώ στο στούντιο, δέχτηκε ο άνθρωπος, είναι εδώ αυτό το βράδυ. Κύριε Χριστοδουλάκη, να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε εδώ αυτό το βράδυ να ενημερώσετε τους τηλεθεατές των ιατρικών συναντήσεων σε όλη τη χώρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση, την τιμητική. Οπότε είμαι εδώ για να σας λύσω ό,τι απορίες έχετε. Ελπίζω δηλαδή να μπορώ. Φαντάζομαι θα έχει και αυτό το βράδυ αρκετό ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκινώντας κύριε Χριστοδουλάκη, τι είναι αυτό που λέμε βλαστοκύτταρα? Τα βλαστοκύτταρα είναι μια μεγάλη και ευρεία έννοια. Είναι κύτταρα τα οποία διαμορφώνονται και γίνονται κύτταρα διαφοροποιημένα στον οργανισμό. Αυτό το οποίο εξετάζουμε εμείς στην ορθοπαιδική και στις εφαρμογές είναι για τα αυτόλογα ενεργοποιημένα βλαστοκύτταρα που χρησιμοποιούμε για τις αρθρίτιδες κυρίως, το οποίο είναι το μέλλον των σύγχρονων κυτταρικών θεραπείων που έγινε παρόν. Αυτό όταν λέτε αυτόλογα, σημαίνει ότι είναι από τον οργανισμό μας. Δεν παίρνουμε κύτταρα από άλλον άνθρωπο. Υπάρχουν μελέτες που τρέχουν, δεν είναι όμως του παρόντος. Απλά αυτό το οποίο παίρνουμε εμείς είναι κύτταρα δικά μας. Δηλαδή, να καταστήσω σαφές ότι δεν πρόκειται για τα κύτταρα του ομφάλιου λόρου που ξέρουμε και έχουμε ακούσει περισσότεροι. Πρόκειται για κύτταρα τα οποία προέρχονται είτε από το λιπόδι ιστό το δικό μας, από ένα γραμμάριο λίπος ουσιαστικά που γίνεται καλλιέργεια, ή με κάποιες άλλες τεχνικές που απομονώνονται από το bone marrow, από το μυελό των οστών. Και αυτό πάλι γίνεται με ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές. Εν προκειμένου, σήμερα εγώ θα σας αναφέρω κυρίως τις τεχνικές που χρησιμοποιώ και που έχω κάποια εμπειρία και αφορούν στη χρήση των βλαστοκυττάρων από λιποκύτταρα, από κύτταρα δηλαδή του λίπους. Ωραία, να τα πάρουμε τη σειρά, κύριε Χριστοδουλάκη. Αυτή η λήψη των βλαστοκυττάρων, πώς γίνεται? Αυτή η λήψη των βλαστοκυττάρων γίνεται με ένα ειδικό στυλό, το οποίο εμείς το λέμε punch βιοψίας, το οποίο κυριολεκτικά έχει τη διάμετρο ενός μολυβιού και με τοπική αναισθησία, χωρίς να χρειαστεί τίποτε άλλο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και στα ιατρία. Αυτό μετά λαμβάνουμε το δείγμα αυτό, το οποίο πηγαίνει σε ένα ειδικό εργαστήριο που έχουμε στην Ελλάδα, το οποίο από αυτό το γραμμάριο περίπου του λίπους καλλιεργεί και ενεργοποιεί τα βλαστοκύτταρα, τα οποία περίπου μετά από ένα μήνα μας τα δίνει σε ενέσιμη μορφή και τα ενίουμε στις αρθρώσεις που πάσχουν. Όταν λέτε γίνεται μια καλλιέργεια των βλαστοκυττάρων, δηλαδή φαντάζομαι παίρνουν τα πιο υγιή βλαστοκύτταρα? Όχι. Και δημιουργούν τι ακριβώς γίνεται εκεί? Αυτό είναι μια πολύ εξελιγμένη τεχνική, την οποία τη γνωρίζουν οι μοριακοί βιολόγοι καλύτερα από εμάς ορθοπαιδικούς. Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουν είναι απομονώνουν μέσα από τα δικά μας τα λιποκύτταρα τα βλαστοκύτταρα, τα ενήλικα μέσα εγχυματικά, τα οποία τα πολλαπλασιάζουν και κάποια στιγμή τους δίνουν την εντολή, τον τρόπο το γνωρίζουν οι βιολόγοι, εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά, έτσι, να έχουν την τάση όταν αρχίζουν να διαιρούνται πάλι, γιατί είναι ζωντανά κύτταρα του δικού μας οργανισμού, να έχουν την τάση να γίνουν χονδροκύτταρα. Τα οποία χονδροκύτταρα ουσιαστικά πάνε και δένουν εκεί που υπάρχει πρόβλημα μέσα στις αρθρώσεις. Σε ποιες, μιας και αναφέρετε τις αρθρώσεις, σε ποιες αρθρώσεις εφαρμόζεται? Οι μελέτες που έχουμε από
όλο τον επιστημονικό κόσμο αναφέρονται κυρίως αρχικά, όπως και γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις, για την άρθρωση του γόνατος. Και εκεί έχουμε τα αποτελέσματα και τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, όσοι ασχολούνται με αυτό γνωρίζουν ότι είναι μια ασφαλής θεραπεία και πολλοί συνάδελφοι και στον υπόλοιπο πλανήτη και στην Ελλάδα όμως, η οποία ακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, ενίουν τα βλαστοκύτταρα και σε άλλες αρθρώσεις και για άλλους σκοπούς. Δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη στο γοφό, στο ισχύο, στην ποδοκνημική, στον αστράγαλο δηλαδή που λέμε, στον ώμο και σε άλλες αρθρώσεις. Και στις μικρές αρθρώσεις του καρπού, του χεριού. Κάποιος για να ασχοληθεί με αυτή τη εξειδικευμένη ένεση, έτσι, που γίνεται στις αρθρώσεις, πρέπει να έχει κάποια ειδική εκπαίδευση. Μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε ενδεχομένως ορθοπαιδικός ή χειρουργός. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ορθοπαιδικοί χειρουργοί. Δηλαδή, έχουμε εκπαιδευτεί να μπορούμε να διηθούμε τις αρθρώσεις και να τις χειρουργούμε κιόλας. Ναι. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, δεν χρειάζεται κάποια ειδική εκπαίδευση. Όποιος συνάδελφος κάνει ενδοαρθρικές εγχύσεις, με την ίδια τεχνική, αντί να βάλει τα κολαγόνα που βάζουν ή διάφορα άλλα σκευάσματα όπως τα υαλουρονικά, βάζει ενίοτε βλαστοκύτταρα. Μιας και τα αναφέρατε. Πριν συνεχίσω σε μια σειρά ερωτημάτων που έχουμε να κάνω πάνω στο κομμάτι με τα βλαστοκύτταρα. Γιατί κάποιος να επιλέξει αυτή την εξειδικευμένη ένεση, γιατί είναι εξειδικευμένη, έτσι, ναι, μια οποιαδήποτε ένεση. Λοιπόν, και γιατί να μην προχωρήσει στην επιλογή του υαλουρονικού, μιας φυσικοθεραπείας, ενδεχομένως κάποιον άλλο συσκευασμάτων, γιατί να επιλέξει τη συγκεκριμένη μέθοδο. Αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτό είναι μια μη χειρουργική μέθοδος ουσιαστικά. Οπότε μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Δεν έχει να κάνει με την εγχείρηση. Η οριστική λύση σε μια κατεστραμμένη άρθρωση πάντα είναι και θα είναι και για τα επόμενα χρόνια στην ορθοπαιδική, μέχρι να δούμε τις καινούργιες εξελίξεις, πάντα θα είναι η αντικατάσταση της άρθρωσης με μια τεχνητή. Όταν όμως η άρθρωση δεν είναι τελείως κατεστραμμένη και υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, προτιμάμε τα βλαστοκύτταρα. Τώρα, αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι είναι διαφορετικό αυτό το οποίο προσδοκούμε από μια θεραπεία με υαλουρονικό, το οποίο υαλουρονικό, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, κάνει συντήρηση, είναι μια καλή λίπανση της άρθρωσης δηλαδή. Συνήθως το προτιμούμε σε ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν μπορούν να χειρουργηθούν μεγάλης ηλικίας και με πολλά προβλήματα, ή σε μια πολύ μικρή βλάβη σε ένα νέο άνθρωπο μπορούμε εφάπαξ να κάνουμε ένα υαλουρονικό. Από εκεί και πέρα όμως, όταν θέλουμε να προσφέρουμε κάτι πιο αποτελεσματικό, το οποίο δεν είναι λίπανση, αλλά είναι μια κυταρική θεραπεία, αυτό το οποίο έχουμε στη φαρέτρα μας σαν ορθοπαιδική είναι τα βλαστοκύτταρα και τα PRP, για τα οποία θα μιλήσουμε αργότερα, για τους αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες δηλαδή. Αναφέρατε την τελείως κατεστραμμένη άρθρωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις που η άρθρωση είναι τελείως κατεστραμμένη, εκεί πλέον πάμε σε μολική αρθροπλαστική. Μόνο εγχείρηση. Τώρα, τη εγχείρηση εξαρτάται την άρθρωση. Υπάρχουν οι αρθροπλαστικές, υπάρχουν οι αρθροδέσεις, εξαρτάται το κάθε πράγμα έχει τις ενδείξεις του. Αλλά τέλος πάντων, η λύση στην εντελώς κατεστραμμένη άρθρωση, η οριστική, είναι χειρουργική. Έτσι. Παίζει ρόλο το πόσο ισχυρός είναι ο πόνος που νιώθει κάποιος. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, η άρθρωση κατεστραμμένη σε ένα σημείο που ο πόνος ενδεχομένως να είναι μεν ισχυρός, αλλά κάπου να υποφέρεται, ή δεν έχει σημασία καμία. Τα κριτήρια της εγχείρησης, αλλάζουμε βέβαια θέμα, αλλά θα το πούμε και αυτό είναι τάχει. Τα κριτήρια της εγχείρησης εν προκειμένου για το γόνατο και το γοφό είναι και ακτινολογικά, αλλά είναι πρωτίστως κλινικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να βαδίσει 300 ή 500 μέτρα και πρέπει να σταματήσει. Και πονάει συνέχεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει νυχτερινό πόνο δεν μπορεί να ζει με αντιφλεγμονώδη ή με άλλες θεραπείες, θα πρέπει να χειρουργηθεί. Έτσι, αυτό είναι το κριτήριο το χειρουργικό για τις αρθρώσεις της μείζωνης, τις μεγάλες δηλαδή. Από εκεί και πέρα, μέχρι να φτάσουμε εκεί, υπάρχει μια σκάλα που ανεβαίνει ο ασθενής, η οποία έχει πιο ήπια συμπτώματα, μπορεί να περπατήσει
μια απόσταση μεγαλύτερη, αλλά μετά να πονέσει, να έχει ένα περιοδικό πόνο, ανάλογα με τον καιρό που λέγανε οι παλιοί, ας πούμε, για την οστεοαρθρίτιδα. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις συζητάμε άλλες θεραπείες πριν της επέμβασης. Γιατί κοιτάξτε, δεν μπορούμε, ας το πούμε, σε ένα νέο άνθρωπο να του αφήσουμε την άρθρωση, ο οποίος μπορεί να έχει έναν τραυματισμό και να του έχει χαλάσει η άρθρωση. Μπορεί να έχει ένα τροχαίο, ένα ατύχημα. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε, να αφήσουμε την άρθρωση να καταστραφεί για να τη χειρουργήσουμε. Πρέπει όσο μπορούμε, ειδικότερα στους νεαρότερους σε ηλικία ασθενείς, να κρατήσουμε τη δική τους άρθρωση, τους ώστε αν φτάσουν σε μια λίγο μεγαλύτερη ηλικία, με σκοπό η αρθροπλαστική, η οποία ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει, να είναι μια εγχείρηση και να είναι η οριστική θεραπεία, αλλά αργότερα. Γιατί αν κάνουμε σε έναν νέο άνθρωπο μια ολική αρθροπλαστική γόνατος ή ισχύου μετά από ένα τραυματισμό που είναι τροχαίο και μια βαριά οστεοαρθρίτιδα στα 30 του χρόνια ή στα 40, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χρειαστεί και άλλες εγχειρήσεις. Και ξέρετε, πάντα οι επόμενες εγχειρήσεις είναι πιο βαριές και με συντομότερο χρόνο ζωής, ας το πούμε. Κατανοητό. Η εξειδικευμένη αυτή ένεση που κάνετε, που αφορά τα βλαστοκύτταρα, παίζει κάποιο ρόλο η ηλικία στο να έχει καλύτερα αποτελέσματα? Δηλαδή, αν την κάνει, ας πούμε, ένας ηλικιωμένος που είναι, ξέρω εγώ, έχει ξεπεράσει το 60ο έτος της ηλικίας, θα πιάσει το ίδιο, θα έχει σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα με το να γίνει αυτή η ένεση σε έναν νεότερο άνθρωπο που είναι, ξέρω εγώ, 40 ετών, 45? Ναι, όχι, για τα αποτελέσματα δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με την ηλικία. Στους πιο ηλικιωμένους ή στους ανθρώπους που λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας έχουν πιο αργό μεταβολισμό, το εργαστήριο, η κυταρική κύκλη είναι λίγο πιο αργή, οπότε το εργαστήριο αντί, ας πούμε, να μας δώσει 25 ή 30 μέρες το παρασκεύασμα, μπορεί να κάνει καμιά εβδομάδα παραπάνω. Όμως το αποτέλεσμα δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με τη φθορά της άρθρωσης και με το τι προσδοκούμε από εκεί. Την ένεση την κάνετε με τοπική αναισθησία? Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το πούμε. Η λήψη του βιολογικού υλικού, το οποίο είπαμε και πριν, γίνεται με ένα ειδικό στυλό, ας το πούμε, βιοψίας, το οποίο έχει διάμετρο 6 χιλιοστών, γίνεται με τοπική αναισθησία γύρω-γύρω από τον αφαλό και είναι ένα ραματάκι και είναι μια διαδικασία που βαστά γύρω στα 15 λεπτά. Για την έγχυση δεν χρειάζεται αναισθησία, γιατί είναι ουσιαστικά μια βελόνα. Αντί να βάλουμε δηλαδή το φάρμακο το παυσίπονο, βάζουμε τα βλαστοκύτταρα. Τώρα, εξαρτάται την περιοχή του σώματος που πρόκειται να γίνει. Εν προκειμένου, αν γίνει στο γόνατο, που είναι και το συνηθέστερο, αυτό μπορεί να γίνει και σε ιατρείο, δεν είναι ανάγκη να γίνει στο χώρο του χειρουργείου. Το ίδιο ισχύει και για τις αρθρώσεις της ποδοκνημικής ή του ώμου. Είναι καλό να χρησιμοποιείται και ο υπέρηχος, βέβαια, ως διαγνωστικό μέσο, με σκοπό να απεικονίζεται ακριβώς που πηγαίνει η βελόνα. Τώρα, σε πιο μεγάλες αρθρώσεις, όπως είναι ο γοφός, η άρθρωση του ισχύου δηλαδή, το συνηθέστερο είναι να γίνεται στον χώρο του χειρουργείου, κυρίως για να χρησιμοποιήσουμε το ακτινοσκοπικό μηχάνημα να στοχεύσουμε την άρθρωση. Βέβαια, οι πολύ πεπειραμένοι ορθοπαιδικοί που χρησιμοποιούν και υπέρηχο μυοσκελετικού, αυτό μπορεί να το κάνουν πολλές φορές και στο ιατρείο με τη χρήση υπερήχου, αλλά έχει να κάνει και με τον σωματότυπο του ασθενούς. Να ρωτήσω κάτι, μια και τα αναφέρατε. Κατά πόσο παίζει σημαντικό ρόλο η εμπειρία που έχει κάποιος ορθοπαιδικός στην εφαρμογή αυτή της εξειδικευμένης ένεσης με τα βλαστοκύτταρα? Χρειάζεται, παίζει το ρόλο της ή ενδεχομένως οποιοδήποτε που βλέπει καλά ενδεχομένως μπορεί να την εφαρμόσει? Όλοι οι ορθοπαιδικοί μπορούν να διηθήσουν μια άρθρωση. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, όλοι οι ορθοπαιδικοί μπορούν να κάνουν αυτή την ένεση στους ασθενείς τους. Δεν είναι θέμα εξειδίκευσης. Είναι θέμα προτιμήσεων της θεραπείας. Δηλαδή, άλλοι συνάδελφοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη, όταν αναφερόμαστε στις συντηρητικές θεραπείες, χρησιμοποιούν, άλλοι σου λέει εγώ βάζω υαλουρονικό, άλλο σου λέει εγώ βάζω κολαγόνο, άλλο σου λέει εγώ χρησιμοποιώ βιολογικούς παράγοντες. Υπό αυτό το πρίσμα είναι και τα βλαστοκύτταρα. Απλά είναι μια θεραπεία η οποία θεωρούμε ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ούτως ή άλλως και οι μελέτες οι οποίες μας έρχονται και από το εξωτερικό, αλλά και η εμπειρία των συναδέλφων εδώ στην Ελλάδα, λένε ότι περίπου το 68% των ασθενών βλέπει σημαντική βελτίωση, η οποία διαρκεί. Μετά τον πρώτο χρόνο, οι ίδιοι ασθενείς, το 90% με 95% κρατάει τα καλά αποτελέσματα και το δεύτερο χρόνο. Κατά πόσο, κύριε Χριστοδουλάκη, είναι μία ασφαλής μέθοδος? Και το λέω αυτό
συνυπολογίζοντας και κάποιους άλλους παράγοντες, θα σας πω. Ξέρετε πολύ καλά ότι γενικότερα εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε, πώς να το πω, απ' τη μία λίγο καχύποπτοι. Όταν κάτι γίνεται στο ιατρείο, ναι μεν το θέλουμε, σου λέει και μόνο στο άκουσμα της λέξης νοσοκομείου κάποιος, αρχίζουν και, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολα για τα πράγματα. Σκεφτόμαστε διαφορετικά. Το ιατρείο όμως, που γίνεται η ένεση αυτή, μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι υπάρχει πλήρης ασφάλεια? Λοιπόν, θα το πούμε λίγο πιο αυστηρά, θα σας απαντήσω λίγο, θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω λίγο πιο αυστηρά. Καταρχήν, η θεραπεία αυτή καθεαυτή αποτελεί ασφαλή θεραπεία. Δεν χρησιμοποιεί χημικές ουσίες ούτε φάρμακα και πρόκειται αυστηρά για κύτταρα του δικού μας οργανισμού, τα οποία η άρθρωση η οποία πονάει τα δέχεται, πιστέψτε με, μάλλον με ανακούφιση. Ο δε θεωρητικός κίνδυνος που προέρχεται από αυτή τη θεραπεία, όπως και από όλες τις ενέσιμες θεραπείες που εμπλέκουν τις αρθρώσεις, είναι αυτός μιας οποιασδήποτε αποστηρωμένης βελόνας εισέρχεται στον οργανισμό μας. Δηλαδή, ό,τι κίνδυνο έχουμε μικροβίου, ας το πούμε, από οποιαδήποτε ένεση στον οργανισμό μας, τον ίδιο κίνδυνο μικροβίου έχουμε και με τα βλαστοκύτταρα. Δεν έχουμε παραπάνω. Είναι αυτό, χαρακτηρίζεται δηλαδή αυτό που λέμε από υψηλό προφίλ ασφάλειας αυτή η μέθοδος. Επίσης, όσο αφορά το ιατρείο, δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει στο ιατρείο. Είναι ενδεικτικό ότι μπορεί να γίνει και στο χώρο του ιατρείου. Μπορεί να γίνει στα εξωτερικά ιατρία νοσοκομείου, μπορεί να γίνει στα εξωτερικά ιατρία κλινικής και πολλές φορές οι εγχύσεις, όσο αφορά ειδικά το ισχύο, το γοφό δηλαδή, γίνονται στο χώρο του χειρουργείου μετά. Λοιπόν, πείτε μας λίγο για μία ακόμη φορά πώς εμφυτεύεται το υλικό. Με μία βελόνα. Ποιος εκεί? Με μία βελόνα. Τώρα, εν προκειμένου για το γόνατο, με την κλασική βελόνα με την οποία κάνουμε και τις ενδομυϊκές ενέσεις, εν προκειμένου για το γοφό, βάζουμε μία λίγο πιο μακριά γιατί είναι πιο βαθιά η άρθρωση. Το ρωτάω αυτό, είναι σημαντικό. Θέλω να ρωτήσω, γιατί ρώτησα πάλι το πώς εμφυτεύεται. Σκέφτομαι, περνάω από το μυαλό μου για αυτές οι επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν. Είναι εύκολο να προκύψουν επιπλοκές? Επιπλοκές τώρα, τι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως επιπλοκές? Σας είπα, ο σημαντικότερος κίνδυνος θεωρητικός πάντα είναι αυτός της ένεσης που εισέρχεται σε μία άρθρωση. Από εκεί και πέρα, τα βλαστοκύτταρα αυτά καθεαυτά είναι αυτόλογη θεραπεία, είναι κύτταρα του οργανισμού μας. Δηλαδή, δεν πρόκειται ούτε αλλεργία να παρατηρήσουμε ούτε τίποτα. Μπορεί να υπάρξει ένας ερεθισμός της περιοχής για 1 με 2 24 ώρα, ο οποίος όμως υποχωρεί πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό το οποίο λέμε στους ασθενείς είναι ότι μπορούν να καθίσουν την πρώτη μέρα στο σπίτι τους και μετά να περπατήσουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Ο πόνος σε πόσες μέρες φεύγει? Εξαφανίζεται καταρχήν ο πόνος? Έχουμε ποσοστά αποτελεσμάτων αυτή τη στιγμή? Και να εστιάσουμε μιας, και σας έχω εσάς κύριε Χριστοδουλάκη εδώ, καθαρά στις δικές σας επεμβάσεις. Αυτές που κάνετε, αν μπορώ να το πούμε επέμβαση. Εμένα πιο πολύ μου αρέσει να μιλάω με τα διεθνή δεδομένα και με τη βιβλιογραφία και από εκεί πέρα να παραθέτω και την ταπεινή μου την εμπειρία. Πάμε γενικά διεθνώς τι γίνεται και μας πείτε. Διεθνώς είναι αυτό που σας είπα και πριν, το 68% των ασθενών βλέπει ανακούφιση. Το δε 32% που δεν βλέπει ανακούφιση, δεν βλέπει όμως ούτε επιβάρυνση. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το αρνητικό. Τώρα, τι άλλο με ρωτήσατε, γιατί το... Το ένα κομμάτι ήταν καταρχήν τα ποσοστά που έχετε, ας πούμε, ο Γιώργος ο Χριστοδουλάκης, έτσι, οι ασθενείς του εδώ. Επίσης είναι σημαντικό να πούμε το εξής, ότι τα αποτελέσματα της θεραπείας, γιατί είναι κυταρική η θεραπεία, αρχίζουν και φαίνονται και είναι ορατά μετά τις 2 πρώτες εβδομάδες, μετά τις 15 μέρες δηλαδή. Συνήθως οι ασθενείς μας λένε και λένε και στα paper τα διεθνή, ότι αρχίζουν και βλέπουν καλυτέρευση. Και αυτό βαστάει για μια περίοδο και μετά μένει σταθερό το αποτέλεσμα. Αυτό θα χρειαστεί. Ο ασθενής θα κάνει κάποιες επισκέψεις σε εσάς. Πόσες επισκέψεις θα χρειαστούν? Συνήθως, σε ένα βάθος χρόνου δηλαδή. Όχι. Συνήθως οι ασθενείς που απευθύνονται στους γιατρούς για αυτές τις θεραπείες πηγαίνουν με τις εξετάσεις τους και μπορεί η λήψη του βιολογικού υλικού, του λίπους δηλαδή, να γίνει στην πρώτη επίσκεψη. Περίπου μετά από ένα μήνα, εξαρτάται και τον αριθμό των κυττάρων που πρόκειται να καλλιεργηθούν, συνήθως είναι 20 εκατομμύρια ανάρθρωση. Μετά από ένα μήνα περίπου θα πρέπει να επισκεφτεί πάλι ο ασθενής τον γιατρό για να γίνει η έγχυση των βλαστοκυττάρων. Τώρα από εκεί πέρα η παρακολούθηση υπάρχει πρωτόκολλο στους 3 μήνες, στους 6, στο χρόνο. Στην περίπτωση, κύριε Χριστοδουλάκη, που ο οργανισμός
δεν δεχτεί αυτή το... την ένεση με τα βλαστοκύτταρα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερο, ας πούμε δεν το δέχεται λοιπόν. Τι γίνεται? Πάμε σε νέα επέμβαση, σε ένα βάθος χρόνου? Υπάρχει ένα όριο για να δείτε ότι πραγματικά υπάρχει επιτυχία στο μόσχευμα? Κοιτάξτε, αν μετά, είναι αυτομόσχευμα, είναι αυτόλογη θεραπεία, οπότε αυτή είναι η πιο σωστή έκφραση. Αυτό αν μετά τις 15-20 μέρες ή τον ένα μήνα ο ασθενής δεν δει σαφή βελτίωση, σημαίνει ότι δεν έχει αποδώσει η θεραπεία, και μετά το επόμενο που έχουμε να του προτείνουμε μόνο είναι η χειρουργική αποκατάσταση. Πάμε τώρα και σε αυτό που λέει ο λαός μας στο Μαρούλι. Είναι ακριβή επέμβαση? Πριν φτάσουμε σε αυτό που λέει ο λαός, έχω να σας πω και άλλα πάρα πολλά. Δηλαδή, έχω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική, ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και έχω και μια διαφάνεια, θα τη δείξουμε. Ωραία, σε λίγο. Δείτε, ναι. Υπάρχουν τουλάχιστον 600 κέντρα, 600 ας το πούμε ιατρία ή κλινικές, τα οποία εφαρμόζουν αυτή τη θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάνω από 100.000 εγχύσεις κυταρικών θεραπειών. Αν οι ασθενείς ή αν οι άνθρωποι μας παρακολουθούν πάνε σε αυτό το οποίο ηρωνικά λέμε Dr. Google και πατήσουν λέξεις κλειδιά, θα βρούνε ότι παίκτες του NBA, ποδοσφαιριστές του Champions League, πάρα πολλοί κόσμος κάνει κυταρικές θεραπείες με τέτοιου είδους υλικά και βιολογικά. Για να γίνει συγκεκριμένη ένεση με τα βλαστοκύτταρα που είναι, παίρνετε κάποιο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς? Γιατί το λέω αυτό, αν πας και από κάποιες άλλες ασθένειες, δεν ξέρω οτιδήποτε, μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο άλλο πρόβλημα? Το πρωτόκολλο είναι πάρα πολύ αυστηρό. Στην Ελλάδα ακολουθούμε το αμερικάνικο πρωτόκολλο, το οποίο το έχουμε μεταφράσει βέβαια στα ελληνικά. Είναι ένα πλήρες ιστορικό, το οποίο ρωτάμε πάρα πολλά πράγματα τον ασθενή, και υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια για να μπουν σε αυτή τη θεραπεία. Τώρα θα ήθελα να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί άπτεται σε προσωπικά στοιχεία των δεδομένων. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι, θα ξαναγυρίσω στο θέμα της Αμερικής, ότι πάνω από 100.000 ασθενείς έχουν μπει σε κυταρικές θεραπείες και είναι χρήματα τα οποία δεν καλύπτουν οι ιδιωτικές ασφάλειες της Αμερικής, κατ' επέκταση ούτε της Ελλάδας. Τώρα, αν πηγαίναμε ας πούμε στο, το είπα και πριν για τον Dr. Google, και πατούσαμε βλαστοκύτταρα και αρθρίτιδα, ή βλαστοκύτταρα και αρθρίτιδα του γόνατος, ή βλαστοκύτταρα και NBA, ή λιπόδης ιστός και βλαστοκύτταρα, θα μας έβγαζε εκατοντάδες χιλιάδες αποτελέσματα, γιατί λέγονται και γίνονται πάρα πολλά στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε, η Mayo Clinic, η οποία είναι μια από τις σημαντικότερες κλινικές, ας πούμε, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα βλαστοκύτταρα και τις κυταρικές θεραπείες, και συνέχεια βγάζει μελέτες όσο αφορούν την ασφάλεια και τα αποτελέσματά τους. Και επίσης χρησιμοποιούνται, τουλάχιστον με τη Mayo Clinic, και έρχεται και η εμπειρία σιγά σιγά στην Ελλάδα, και σε άλλες περιπτώσεις διευρύνονται δηλαδή οι ενδείξεις, πάμε σε μερικές ρήξεις μηνίσκου και σε άλλου τύπους κακώσεις, δηλαδή οι οποίες δεν αφορούν αυστηρά και μόνο τον χόνδρο. Τώρα το κόστος, ναι, που ρωτήσατε πριν, δεν το ξέχασα. Συνεχίζω να το ρωτάτε, και ένα ερώτημα είναι ακόμη, έτσι, πριν πάμε σε μικρή διαβολή, γιατί το ρωτάει ο κόσμος, κάποιοι που μπήκανε τώρα στην παρέα μας, έτσι, τι ακριβώς είναι αυτό με τα βλαστοκύτταρα, εν συντομία πάλι, σε ένα λεπτό, όσο μπορείτε να το πείτε, πείτε μας λίγο πώς γίνεται γρήγορα η διαδικασία. Η διαδικασία με τα βλαστοκύτταρα έχει ως εξής: με ένα ειδικό στυλό, punch βιοψίας το λέμε εμείς, διαμέτρου 6 χιλιοστών, όσο είναι δηλαδή και ένα στυλό που γράφουμε, με τοπική αναισθησία γύρω από την περιοχή του αφαλού, μέσα σε 5 λεπτά παίρνουμε ένα γραμμάριο λίπος, το οποίο πηγαίνει στο εργαστήριο για καλλιέργεια. Περίπου μετά από ένα μήνα από αυτό το γραμμάριο του λίπους, το εργαστήριο έχει απομονώσει και έχει καλλιεργήσει τα δικά μας ενήλικα μεσοεγχυματικά βλαστοκύτταρα σε αριθμό ικανό να έχει θεραπευτικά αποτελέσματα. Αυτά μπαίνουν με μία ένεση στην άρθρωση, χωρίς καν αναισθησία. Αν πρόκειται για μικρές αρθρώσεις, αυτό μπορεί να γίνει και σε ιατρία και σε εξωτερικά ιατρία και σε ιδιωτικά ιατρία. Αν πρόκειται, παραδείγματος χάρη, για την άρθρωση του ισχύου, μπορεί να γίνει και στον χώρο του χειρουργείου, χωρίς να χρειαστεί βέβαια νάρκωση ή χειρουργική επέμβαση, γιατί είναι μία βελόνα, με σκοπό να χρησιμοποιήσουμε το ακτινοσκοπικό μηχάνημα για να στοχεύσουμε την άρθρωση.
Το κόστος της θεραπείας που είπατε είναι περίπου το 1 τρίτο με 1 τέταρτο από το κόστος μιας εγχείρησης αντικατάστασης της άρθρωσης. Και το κυριότερο που κρατάω εγώ και είναι σημαντικό, το κράτησα, ότι και να μην τον δεχτεί ο οργανισμός, δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Τα βλαστοκύτταρα μιας και είναι από τον ίδιο τον οργανισμό, έτσι. Κοιτάξτε, είναι μια συντηρητική θεραπεία. Είναι μη χειρουργική. Δεν δημιουργεί παρενέργειες, γιατί δεν μπορεί ο οργανισμός να τσακωθεί με τον εαυτό του. Να σας το πω απλά. Όπρα και σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει αλλεργία. Είναι ασφαλής και έχει τους κινδύνους που έχει μια βελόνα που εισέρχεται στην άρθρωση. Δηλαδή, τον ίδιο κίνδυνο και μικρότερο που έχουμε κάνοντας μια ενδοαρθρική έγχυση υαλουρονικού οξέως, η οποία είναι μια πολύ συχνή θεραπεία, οι περισσότεροι την έχουν ακουστά και την ξέρουν, τον ίδιο κίνδυνο και μικρότερο έχουμε κάνοντας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, τα οποία είναι ελεγμένα μέχρι την τελευταία στιγμή που είναι να μπουν στην άρθρωση του ανθρώπου. Και το αναφέρω εδώ γιατί είναι ένα ερώτημα. Ναι, γίνεται με τοπική αναισθησία, μας λέτε εδώ πέρα. Μπορεί δηλαδή και παρακολουθεί ο ασθενής. Η έγχυση χωρίς αναισθησία. Η έγχυση είναι χωρίς αναισθησία. Είναι μια βελόνα. Ωραία. Ναι. Στην αρχή που παίρνετε το βιολογικό υλικό, έτσι. Ναι, για το βιολογικό, ναι. Καλά είναι. Χρήσιμο είναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια μικρή διακοπή και μείνετε μαζί μας. Επανερχόμαστε. Κύριος Γιώργος Χριστοδουλάκης, ο χειρουργός ορθοπαιδικός και πιστοποιημένος στην επίγουσα τραυματιολογία, κρατήστε, θα εκμεταλλευτώ και αυτή την πιστοποίηση που έχει. Έχουμε να πούμε πολλά και πέραν αυτού, ο κύριος Χριστοδουλάκης είναι μέλος και του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρεωσης Έλλειος. Μείνετε κοντά μας, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα ακόμη να κουβεντιάσουμε τον κύριο Χριστοδουλάκη. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Μέρος δεύτερο, επανήλθαμε εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι απόψινός μου καλεσμένος εδώ στο στούντιο είναι ο χειρουργός ορθοπαιδικός, ο κύριος Γιώργος Χριστοδουλάκης, ο οποίος είναι και πιστοποιημένος στην επίγουσα τραυματιολογία. Κύριε Χριστοδουλάκη, είναι αρκετά τα ερωτήματα του κόσμου. Μας ζητάνε κάποιες διευκρινήσεις ό,τι αφορά αυτή την εξειδικευμένη ένεση που κάνετε με τα βλαστοκύτταρα. Θα περιμένω λίγο ακόμη να δούμε, να συγκεντρώσουμε εδώ τα ερωτήματα. Θα πούμε κάποια πράγματα εκ νέου, θα το δούμε λίγο. Πείτε μας όμως, μας αναφέρατε στο πρώτο μέρος μία μέθοδο, αν άκουσα καλά, την BRP. Είναι PRP, είναι ναι. Αρχικά, είναι αρχικό ναι. Λέξο δηλαδή, είναι platelet rich plasma, σημαίνει πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. Είναι μια, δεν είναι πολύ καινούργια θεραπεία, την κάνουν κυρίως όσοι ασχολούνταν με αθλητές, απλά τα τελευταία χρόνια γίνεται και στο ευρύτερο κοινό και ουσιαστικά είναι επουλωτικοί παράγοντες οι οποίοι υπάρχουν μέσα στα δικά μας αιμοπετάλια σε μεγάλη συγκέντρωση και τους οποίους τους βάζουμε εκεί που υπάρχει μια κάκωση στο σκελετό, να το πούμε απλά. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε κάποιος να το... Δώστε μας 2-3 παραδείγματα, έτσι, μπράβο. Για να δούμε. Πείτε μας παραδείγματα. Ας πούμε, έχουμε ένα διάστρεμα στην ποδοκλινική, το στραμπούλιγμα που λέμε. Ωραία. Υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις σε αυτά. Αν υπάρχει, ας πούμε, αυτό το οποίο κάνει ο οργανισμός για να επουλώσει τη βλάβη, εμείς οι γιατροί το ακινητοποιούμε. Μπορεί να βάλουμε ένα νάρθηκα ή ένα έρκαστο, οτιδήποτε. Ωραία. Αυτό το οποίο όμως κάνει ο οργανισμός για να μπορέσει να επουλώσει τη βλάβη είναι μέσω του αίματος να συγκεντρώσει εκεί στοιχεία τα οποία κάνουν επούλωση. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αντί να το κάνει ο οργανισμός να αυτοϊαθεί, εμείς τον βοηθάμε να αυτοϊωθεί πολύ καλύτερα, όχι εγώ προσωπικά, η μέθοδος, έτσι. Παίρνοντας αίμα όπως κάνουμε μια αιμοληψία και από το δικό του αίμα ξεχωρίζοντας ό,τι κάνει επούλωση και συμπυκνωμένα και στοχευμένα το βάζουμε με μια ένεση εκεί που είναι το πρόβλημα. Δηλαδή φανταστείτε ότι είναι 100 φορές παραπάνω η συγκέντρωση των επουλωτικών στοιχείων από ότι αν δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, με αυτό που μας λέτε τώρα. Τι εννοείτε, δηλαδή υπάρχει αίμα που είναι καλό και αίμα που δεν είναι καλό στον οργανισμό μας σε εκείνο το σημείο, για πείτε λίγο να το δω. Εμείς όλοι μας ξέρουμε ότι το αίμα είναι κόκκινο. Ωραία. Αν όμως το φυγοκεντρήσουμε, αν το ξεχωρίσουμε δηλαδή, έχει διάφορα συστατικά μέσα. Πολύ καλά. Κάποια από αυτά τα συστατικά είναι αυτά τα οποία κάνουν επούλωση. Δηλαδή φανταστείτε ότι από ένα ποτήρι, ας το πούμε, με νερό,
Ναι. Φανταστείτε ότι έχετε 10 μπύλες που κάνουν πούλωση και είναι μικρές και είναι κάτω-κάτω. Το λέω πολύ σχηματικά. Πολύ καλή. Αν όμως εσείς θέλετε να κάνετε πούλωση, μπορεί να βάλετε όλο το ποτήρι στον οργανισμό ή μπορείτε να βάλετε, να ξεχωρίσετε αυτές τις μπύλες και να τις βάλετε στοχευμένα και σε μεγαλύτερη ποσότητα. Δηλαδή να βάλετε 100 μπύλες. Ναι. Έτσι. Αυτό ουσιαστικά είναι οι βιολογικοί παράγοντες. Δεν έχει χημικές ουσίες, δεν έχει φάρμακα. Είναι οι επωλωτικοί παράγοντες του δικού μας οργανισμού σε μεγάλη συγκέντρωση, τους οποίους στοχευμένα τους βάζουμε στη βλάβη. Μπορούμε να τους βάλουμε σε μια άκανθα φτέρνης, σε μια τροχαντηρίτιδα, σε μια κάκωση τένοντα, σε μια μερική ρήξη κάποιου τένοντα ή κάποιου συνδέσμου. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Μάλιστα. Εξαιρετικό, ομολογώ. Αυτό πώς γίνεται τώρα, έρχομαι εγώ στο ιατρείο από τη στιγμή που έχω το πρόβλημα, ναι. Έτσι. Υπάρχει ένα ειδικό μηχάνημα και ένα ναι. ειδικό kit, το οποίο ναι. παίρνουμε το αίμα σας και γίνεται επεξεργασία. Αυτή η επεξεργασία βαστάει γύρω στα 15 με 20 λεπτά ναι. και μετά, μετά προχωρούμε στη θεραπεία, η οποία είναι η έγχυση των επουλωτικών παραγόντων αυτών, των PRP, εκεί που είναι το πρόβλημα. Αυτό παίρνετε από το σημείο που έχω το πρόβλημα. Όχι, όχι, από τη φλέβα. Όπως από τη φλέβα, κανονικά όπως δίνουμε αίμα. Μπράβο, ακριβώς. Απλά παίρνουμε 20 κυβικά εκατοστά αίμα και στα 20 κυβικά εκατοστά αίμα παίρνουμε κάτι κόκκινο, το οποίο μου αρέσει και λέω στους ασθενείς, και τους βάζουμε κάτι το οποίο είναι κίτρινο. Ελπίζω οι Ολυμπιακοί να μην στεναχωρηθούν, δεν τους κάνουμε εκτζίδες. Έτσι. Μάλιστα. Όχι, αυτό ομολογώ είναι εξαιρετικό. Αλλά έχει μεγάλες ενδείξεις σε τραυματικές κακώσεις συνδέσμων και μειών. Στο γόνατο, όπως είναι σε μια μερική ρήξη προς τη ουχία του ή τους πλάγιους συνδέσμους. Σε συντηρητική θεραπεία της πρώιμης οστεοαρθρίτιδας έχει αποτελέσματα. Δεν είναι το πιο αποτελεσματικό, αλλά κάνει καλό. Σε τραυματικές χόδρινες βλάβες των αρθρώσεων, σε διαστρέμματα όπως είπαμε και πριν, σε επικονδυλίτιδες στον αγκώνα που γνωρίζουν οι ασθενείς. Μπράβο, ήταν ένα από αυτά που θέλω να ρωτήσω, το ρωτάει ο κόσμος. Σε κακώσεις του αχιλίου τένοντα, στις τροχαντηρίτιδες. Εφαρμόζεις τον πρόστιο χιαστό. Η ρήξη του πρόστιου χιαστού, ναι. η αποκατάσταση είναι χειρουργική. Έτσι, η ολική ρήξη. Από εκεί πέρα, μία κάκωση στον πρόστιο χιαστό βοηθάει την επούλωση αν γίνουν βιολογικοί παράγοντες. Σε μηνίσκους. Το ίδιο ισχύει και τους μηνίσκους. Η πλήρης ρήξη και το μπλοκ του γόνατος στο μηνίσκο είναι χειρουργική η αποκατάσταση. Στη μερική ρήξη όμως την κάκωση του μηνίσκου έχει νόημα στη θεραπεία. Mm-hmm. Λοιπόν, για να δούμε κάποια ερωτήματα. Μας ρωτάνε λίγο για τον καρπιό σωλήνα, να πούμε κάποια πράγματα. Ναι. Πώς θα το. Πείτε μας λίγο κάποια τα συμπτώματα, πώς θα το καταλάβουμε. Το σύνδρομο του καρπίου είναι συχνό. Είναι συχνό το σύνδρομο του καρπίου σωλήνα. Είναι τα δάχτυλα που κάνουμε το σταυρό μας. Αυτά τα οποία είναι που μουδιάζουν τη νύχτα, μας ξυπνάνε. Και όσο προχωράει αυτό, ουσιαστικά πιέζεται ένα νεύρο, το μέσο νεύρο, στην περιοχή του καρπού. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ναι. Ο καρπιός σωλήνας είναι δηλαδή όταν μουδιάζουν τα δάχτυλα, για όσους δεν γνωρίζουν, έτσι. Τα δάχτυλα μπορεί να μουδιάζουν για πάρα πολλούς λόγους. Σαφώς. Όμως, για βλάβες του στον αφιένα, για κακώσεις των νεύρων. Ο πιο συχνός όμως λόγος για τον οποίο θα μπορούσαν να μουδιάζουν τα δάχτυλα σε έναν άνθρωπο και να τον ξυπνάνε το βράδυ ναι, ναι. είναι να πάσχει από σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. Ουσιαστικά ναι. γίνεται μια πίεση του νεύρου, του μέσου νεύρου, στην περιοχή του καρπού. Σε αυτό η οριστική λύση είναι χειρουργική, με μια μικρή τομή ή με μια λαπαροτομία, με ακόμα πιο μικρή τομή, λύνεται το πρόβλημα οριστικά για τους ασθενείς. Τα συμπτώματα είναι ουσιαστικά ναι. το μούδιασμα των δακτύλων, αλλάζει η αφή και μπορούμε να το διαπιστώσουμε και κλινικά ή ορθοπαιδική, αλλά πάντα είναι χρήσιμο και ένα ηλεκτρομοιογράφημα, δηλαδή αυτό που περνάει ρεύμα στο χέρι και μετράει την αγωγημότητα των νεύρων. Πώς ξεπερνιέται το θέμα, με χειρουργείο? Ναι, υπάρχει κάποια λύση διαφορετική, ενδεχομένως κάποια φαρμακευτική αγωγή? Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Οι φαρμακευτικές αγωγές από τη στιγμή που εγκατασταθεί το σύνδρομο και του καρπιού σωλήνα και στο ηλεκτρομοιογράφημα, η λύση του προβλήματος είναι η χειρουργική επέμβαση, είναι η διάνοιξη δηλαδή του καρπιού σωλήνα. Τώρα, ξέρετε, υπάρχουν διάφορες τεχνικές για αυτό το πράγμα. Αν θέλετε, μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Αλλά γενικά είναι μια μέθοδος η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία. Σε γενικές γραμμές και οι ασθενείς κάθονται περίπου μία ώρα στην κλινική όπου χειρουργούνται και μετά φεύγουν πάνω στο σπίτι τους. Και το χέρι το χρησιμοποιούν τουλάχιστον για τις βασικές ανάγκες, να πιούν τον καφέ τους ή να φάνε το φαγητό τους από την πρώτη μέρα. Απλά δεν κάνει να το πιέσουν ιδιαίτερα για ένα διάστημα μέχρι να γίνει η αποκατάσταση. Πριν προχωρήσω σε κάποια ερωτήματα, μας κάνει γενικότερα και ο κόσμος, αλλά και εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή, θα σας διακόψω γιατί. Αν το χέρι μας ξυπνάει το βράδυ, μουδιασμένο και βαρύ, και νομίζουμε ότι το έχουμε πλακώσει, ίσως να μην συμβαίνει αυτό. Πρέπει να πάμε σε έναν γιατρό,
ορθοπαιδικό, να του εξηγήσουμε το σύμπτωμα, να μας δώσει λύση. Φαντάζομαι θα πρέπει να πάνε από κοντά, έτσι, γιατί περισσότερο έχουμε και την τάση να λύνουμε τα θέματα για τηλεφώνου. Ναι. Έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί μια κλινική εξέταση να γίνει. Ναι, αυτό πρέπει να πάμε από κοντά να εξεταστούμε, γιατί μπορεί να χρειαστεί να γίνει και ειδική εξέταση, που είναι το ηλεκτρομοιογράφημα. Δηλαδή, ο ορθοπαιδικός μπορεί να μην μας πει κατευθείαν τι έχουμε, να μας παραπέμψει, να κάνουμε μια εξέταση στην οποία να διαπιστωθεί το μέγεθος της βλάβης όσον αφορά το σύνδρομο του καρπίου σωλήνα. Γενικότερα, κύριε Χριστοδουλάκη, πιστεύετε ότι στα ορθοπαιδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, περισσότεροι φαντάζομαι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό έχουμε αντιμετωπίσει, θα πρέπει να πηγαίνουμε άμεσα στην αρχή του προβλήματος, στον ορθοπαιδικό? Αυτό ισχύει για όλες, για τα πάντα. Είναι το προλαμβάνει, είναι καλύτερο το θεραπεύει. Ισχύει και για την οστεοπόρωση, ισχύει και για τις κακώσεις, ισχύει και για τους πόνους που νιώθουμε. Είναι καλύτερα ένας ειδικός να αποφανθεί αν αυτό που έχουμε είναι δυνητικά σοβαρό, θέλει κάποια πρώιμη εύκολη θεραπεία ή δεν είναι και θα περάσει μόνο του. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι καλό να το πάρει ο κάθε άνθρωπος απάνω του. Δηλαδή, πονάω, άσε, θα μου περάσει. Πάμε στον γιατρό. Και αυτό ισχύει για όλες τις ειδικότητες και για όλα τα συμπτώματα, και όχι μόνο τα ορθοπαιδικά, για να πονώ στην κοιλιά, για να πονώ στο στήθος, για να πονώ κέφαλο. Πάμε στον γιατρό, και ο γιατρός είναι αυτός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και είναι η δουλειά του να μας πει τι συμβαίνει. Γιατί πολλές φορές κάποια πράγματα λύνονται πολύ εύκολα στην αρχή και μετά γίνονται πολύ δύσκολα και βαριά για τον ασθενή να αντιμετωπιστούν και κοστοβόρα στη συνέχεια. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές και στο άκουσμα της λέξης γιατρός κάποιος λέει φοβάμαι να πάω και ενδεχομένως επιλέγουν και κάποιες μεθόδους οι οποίες είναι με διάφορα σκευάσματα, διάφορες κρέμες που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Δεν θα το κρίνω. Αμφιβόλα. Όχι, με βάλετε. Όχι, τα λέω εγώ, δεν παίρνω εγώ την ευθύνη πάνω αυτό που λέω. Έτσι προσωπικά. Εντάξει, τα προβλήματα. Εμένα η γνώμη, εγώ είμαι γιατρός και αυτό το οποίο έχω εκπαιδευτεί να λέω ότι οι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνουν στο γιατρό και από εκεί και πέρα να δέχονται τη συμβουλή του γιατρού. Μπορεί να την ακούσουν, μπορεί να την ακούσουν, πρέπει όμως να τη δεχτούν. Να την ακούσουν. Λοιπόν, πάμε λίγο να μια και είστε και μέλος του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης Έλλειος. Θέλω να πούμε δύο πράγματα λίγο για την οστεοπόρωση. Θα επανέλθουμε βέβαια πάλι σε ό,τι αφορά, γιατί είναι αρκετά τα ερωτήματα για την εξειδικευμένη ένεση μεταβλαστοκύτταρα που κάνετε, αλλά και για το PRP. Βοηθήστε μας λιγάκι. Ενδεχομένως και νεότερους ανθρώπους, έτσι, που αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Τι φταίει και αυτή η περιβόητη, να το πω έτσι, αρχιτεκτονική των οστών μας αρχίζει και καταραίει? Εντάξει, είναι λίγο μελοδραματικό. Είναι λίγο μελοδραματικό. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ταιριάζει όμως. Ουσιαστικά η οστεοπόρωση είναι μια σιωπηλή επιδημία. Έτσι μας αρέσει να τη χαρακτηρίζουμε και έτσι είναι. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, αυτό το οποίο προσπαθούμε οι γιατροί που ασχολούμαστε με την οστεοπόρωση να κάνουμε είναι να μειώσουμε την πιθανότητα κατάγματος λόγω μη καλής αντοχής των οστών στις καταπονήσεις. Είναι αυτό που λέω πολύ συχνά στους ασθενείς, όταν πέφτουμε μέσα στο σπίτι και σπάει ο γοφός, είναι ένα κάταγμα οστεοπορωτικό, το οποίο είχαμε πολύ σοβαρές πιθανότητες να το αποφύγουμε αν λαμβάναμε αγωγή για να γλιτώναμε ένα χειρουργείο. Όπως επίσης πολλοί σπόνδυλοι που βουλιάζουν, ο κύριος λόγος μπορεί να είναι η οστεοπόρωση. Είναι κατάγματα τα οποία θα μπορούσαμε δυνητικά να μειώσουμε την πιθανότητα να συμβούν, για να το πω πάρα πολύ σωστά, αν λαμβάναμε αγωγή για οστεοπόρωση. Αλήθεια, κύριε Χριστοδουλάκη, υπάρχει ασυμπτωματική οστεοπόρωση? Η οστεοπόρωση είναι ασυμπτωματική, είναι σιωπηλή επιδημία. Το είπα και στην αρχή. Δεν πονάει. Η οστεοπόρωση δεν είναι οστεοαρθρίτιδα, το λέμε πάντα στους ασθενείς να τα ξεχωρίζουμε. Η οστεοπόρωση δεν πονάει. Η οστεοπόρωση θα πονέσει όταν συμβεί ζημιά, όταν γίνει δηλαδή κάταγμα, όταν βουλιάξει ο σπόδυλος, όταν σπάσει ο γοφός, όταν σπάσει το χέρι, όταν μπουν στο γύψο, όταν χρειαστεί να χειρουργηθούν, τότε έχει γίνει αυτό που λέμε εγκατεστημένη οστεοπόρωση. Έχω διαβάσει κάτι στο διαδίκτυο και θέλω πραγματικά να το διαβάσω και για τον κόσμο που μας ακούει και να μας πείτε αν είναι και έτσι τα πράγματα, το υιοθετείτε. Η οστική μάζα που έχουμε έχει γρήγορους ρυθμούς μέχρι τα πρώτα 30 χρόνια. Πάμε καλά?
Το μέγιστο της οστικής μάζας. Το μέγιστο. Ναι, βασμένος είστε. Μπράβο. Λοιπόν, το μέγιστο της οστικής μας πυκνότητας είναι περί την ηλικία των 30 ετών. Μετά ξεκινάει, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, ένας βιολογικός κατήφορος. Από τα 40 μέχρι 50, ότι μειώνεται κατά 0,5. Αρχίζει. Εντάξει, κάθε ο ρυθμός ο φυσιολογικός εξαρτάται από άνθρωπο σε άνθρωπο και επίσης επισέρχονται πάρα πολλοί παράγοντες, όπως είναι η κληρονομικότητα, όπως είναι η διατροφή, όπως είναι η άσκηση. Ξέρετε, υπάρχουν σύλλογοι στην Ελλάδα οι οποίοι είναι και πιστοποιημένοι και μπορεί να τους βρει ο κόσμος, οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ με τα προβλήματα της οστεοπόρωσης. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η συμβουλή του γιατρού που ασχολείται με την οστεοπόρωση, ο οποίος μπορεί να είναι ορθοπαιδικός, μπορεί να είναι παθολόγος, μπορεί να είναι ρευματολόγος, μπορεί να είναι ενδοκρινολόγος και γυναικολόγος σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο η συμβουλή του γιατρού, είναι όλο το πλαίσιο της διατροφής, της άσκησης, της κληρονομικότητας. Όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο και ξέρετε, η οστεοπόρωση στοιχίζει ακριβά. Δηλαδή, στην Αμερική που υπάρχουν στοιχεία. Με λεπτομέρεια σε σχέση με την Ελλάδα, είναι τεράστιο το κόστος των οστεοπορωτικών καταγμάτων. Δηλαδή, μειώνει το προσδόκιμο ζωής, χρειάζεται οι άνθρωποι να χειρουργηθούν, χαλάει η ποιότητα της καθημερινότητάς τους εξαιτίας προβλημάτων τα οποία θα μπορούσαν να είχαν μειώσει την πιθανότητα να συμβούν, για να το πω όπως είναι σωστό. Λοιπόν, υπάρχουν φάρμακα για την οστεοπόρωση, υπάρχει διατροφή, υπάρχει το περπάτημα, πρέπει να μας βλέπει ο ήλιος. Λοιπόν, είναι ένα ερώτημα του κόσμου, αν η έκθεση στον ήλιο βοηθάει. Η έκθεση στον ήλιο βοηθάει γιατί είναι ο σημαντικότερος παράγων, η έκθεση στον ήλιο, ο οργανισμός μας να συνθέσει βιταμίνη D, η οποία είναι αυτή η οποία προστατεύει τα οστά μας. Θέλουμε, το λέμε πάντα και στις κυρίες και στους κυρίους, ότι είναι καλό να μας χτυπάει τουλάχιστον μισή ώρα ο ήλιος και τα πόδια και τα χέρια την ημέρα, χωρίς αντιλιακό, όχι βέβαια το καλοκαίρι, ντάλα μεσημέρι, τις ώρες που δεν κάνει να έχουμε έκθεση στον ήλιο, αλλά και το χειμώνα μπορούμε να καθίσουμε μέσα από το τζάμι να μας δει λίγο ο ήλιος. Μας κάνει καλό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η βιταμίνη D μετριέται στο αίμα και ό,τι ο οργανισμός δεν μπορεί να το αποκαταστήσει, το συμπληρώνουμε φαρμακευτικά. Μάλιστα. Επειδή πλησιάζουμε σε λίγες μέρες, μπαίνουμε και στην καλοκαιρινή περίοδο. Η κολύμβηση μπορεί να βοηθήσει ή δεν παίζει κανένα ρόλο? Η κολύμβηση είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση, την αγαπάμε η ορθοπαιδική, την προτείνουμε σε πολλούς ασθενείς και σε πολλούς που δεν είναι ασθενείς. Είναι πάρα πολύ ωραία για τον οργανισμό. Όσο αφορά όμως την οστική αντοχή, δεν συμβάλλει. Συμβάλλει το περπάτημα και μάλιστα το λίγο γρήγορο και συγκεκριμένες ασκήσεις. Η κολύμβηση δεν βοηθάει γιατί είναι σε συνθήκες άνωσης και δεν δημιουργεί πίεση στον σκελετό για να τον υποχρεώσει εντός εισαγωγικών να αυξήσει την οστική του αντοχή. Ξέρετε, αυτοί που, γιατί το λέω αυτό, αυτοί που πηγαίνουν οι αστροναύτες όταν καθίσουν ας πούμε, σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, επιστρέφουν στη Γη και είναι μελετημένα αυτά και είναι γνωστά, με μια παροδική οστεοπόρωση. Οπότε φανταστείτε ότι ουσιαστικά και στο νερό μέσα έχουμε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, ας το πούμε λόγω της άνωσης. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Ωραία. Λοιπόν, αν είναι χρήσιμο, μας ρωτάνε να πάρουν κάποιες κάψουλες ασβεστίου. Αυτά, εντάξει, αλλιωρονικά φαντάζομαι δεν κάνει κακό κάπου, έτσι. Αυτά με το γιατρό τους, γιατί θα πρέπει να τους κάνουμε ιστορικό, κατά πόσο, ναι, είναι λεπτομέρειες οι οποίες συζητούνται. Και για να κλείσουμε στο κομμάτι της οστεοπόρωσης, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην οστεοπαινία και την οστεοπόρωση. Η οστεοπαινία θεωρείται το πρόδρομο στάδιο της οστεοπόρωσης. Έτσι, τι παρουσιάζουμε εκεί δηλαδή? Δεν παρουσιάζουμε κάτι το διαφορετικό. Απλά στον έλεγχο δεν μας προκύπτει, ας το πούμε, στην κόκκινη ζώνη, να το πω πάρα πολύ απλά. Προκύπτουν τα αποτελέσματα της μέτρησης οστικής μάζας στην κίτρινη ζώνη. Αλλά πάλι είμαστε αυξημένου κινδύνου κατάγματος και έγκυται στο γιατρό που μας παρακολουθεί και θα μας πάρει το ατομικό αναμνηστικό, αν θα χρειαστεί να μπούμε σε αγωγή ή όχι. Λοιπόν. Να κρατήσουμε ότι δεν πονάει η οστεοπόρωση. Έτσι, και ναι, πρέπει... Εντάξει, το κρατάμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήματα που έχουν γίνει τώρα. Εσείς, ας ρωτάνε εδώ πέρα, στην περίπτωση που η άρθρωση στο γόνατο ή στο ισχύο έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου,
η ένεση με τα βλαστοκύτταρα δεν μπορεί να γίνει, έτσι. Όχι, δεν θα βοηθήσει. Δεν βοηθάει πουθενά. Μπορεί να γίνει με την έννοια ότι δεν θα πάθει κακό ο ασθενής. Αλλά δεν είναι αποτελεσματική θεραπεία και δεν την προτείνει κάποιος. Οπότε εκεί εφαρμόζεται και εσείς, έτσι φαντάζομαι, κάποιες. Ναι. Τις γνωστές αρθροπλαστικές, έτσι, διάφορες μεθόδους που. Εντάξει, εκεί έτσι. Η λύση, όπως είπαμε και στην αρχή, όταν αρχίσαμε τα λέμε, η οριστική λύση στις οστεοαρθρίτες, τις εγκατεστημένες και τις βαριές, είναι η εγχείρηση. Είναι η αντικατάσταση δηλαδή της άρθρωσης που πάσχει με μια τεχνητή. Αυτό γίνεται με επιτυχία, γίνεται με μικρές τομές και έχει γρήγορη αποκατάσταση και καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, κύριε Χριστοδουλάκη, μας ρωτάνε, είναι αρκετά και τα ερωτήματα που κάνουν πάλι σε ό,τι αφορά. Γιατί αυτή τη μέθοδο, την BRP, μας ρωτάνε εδώ για την αθρίτιδα του ώμου, σε επικονδυλίτιδες, σε σημείωση εδώ, ασβεστοποιώ τενοντίτιδα. Λοιπόν, πείτε μας καταρχήν πάλι, για όσους έχουν μπει τώρα στην παρέα μας και προστίθονται, τι είναι αυτή η μέθοδος, εν συντομία, και για αυτά που μας ρωτάνε εδώ. Τα PRP, είπαμε, είναι αρτικόλεξο, είναι αταρχικά, είναι platelet rich in plasma, είναι δηλαδή αιμοπετάλια τα οποία ξεχωρίζουμε μέσα από το αίμα του πάσχοντος ανθρώπου και στοχευμένα ό,τι μπορεί να κάνει επούλωση και υπάρχει κυκλοφορεί στο αίμα μας, στοχευμένα και σε μεγάλες ποσότητες το βάζουμε εκεί που είναι το πρόβλημα με μια ένεση. Δεν έχει χημικές ουσίες, δεν έχει φάρμακα, είναι ουσιαστικά επουλωτικοί παράγοντες του οργανισμού μας σε μεγάλη συγκέντρωση. Γίνεται κατά κόρον στους αθλητές και εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Είναι κυταρική θεραπεία. Είναι δηλαδή κύτταρα δικά μας τα οποία επουλώνουν τις βλάβες. Μας ρωτάνε αν είναι αποτελεσματική μέθοδος. Ναι, δηλαδή είναι. Φέρνει 100% κάποιο αποτέλεσμα. Το 100% στην ιατρική, μην το λέτε. Δεν μας αρέσει καθόλου. Με κάποια μεγάλη ασφάλεια, ναι, να το θέσω διαφορετικά. Είναι ασφαλής μέθοδος. Ναι. Έχει βέβαια τους περιορισμούς σε ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αντιπηκτικά, σε κάποιες αντιβιώσεις κτλ. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά έχει αποτελέσματα και είναι και ασφαλής, ναι. Την προτείνουμε, δηλαδή με ευκολία στους ασθενείς, τους βιολογικούς παράγοντες, τα PRP. Λοιπόν. Σε καυκώσεις του περιφερικού σκελετού, σε τενοντίτιδες, σε προβλήματα του ώμου, σε προβλήματα του γόνατος, σε προβλήματα του αστραγάλου, είναι ασφαλείς θεραπείες. Okay. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και θέλω, επειδή είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα του κόσμου, σε ό,τι αφορά για αυτή τη μέθοδο που εφαρμόζεται, την ενέσιμη μέθοδο με τα βλαστοκύτταρα. Λοιπόν, πείτε μας εν συντομία εκ νέου. Είναι τα ερωτήματα, βασικά, φίλες και φίλοι, έχουν απαντηθεί τα περισσότερα, αλλά κύριε Χριστοδουλάκη, πείτε μας εκ νέου τι είναι αυτή η μέθοδος, με τι τρόπο εφαρμόζεται. Ουσιαστικά μιλάμε για τα αυτόλογα ενεργοποιημένα βλαστοκύτταρα για τη θεραπεία της αρθρίτιδας στους ανθρώπους και στις αρθρώσεις τους. Αυτή η μέθοδος λοιπόν περιλαμβάνει τρεις σημαντικές φάσεις. Η πρώτη είναι πρέπει με ένα ειδικό στυλό, ας το πούμε, και με λίγη τοπική αναισθησία να πάρουμε ένα γραμμάριο λίπους από τον άνθρωπο γύρω από την περιοχή του αφαλού. Αυτό μπορεί να γίνει και στα εξωτερικά ιατρία μιας κλινικής και σε ιατρείο, είναι ασφαλές. Αυτό το γραμμάριο του λίπους πηγαίνει σε ένα ειδικό εργαστήριο μοριακής βιολογίας, απόλυτα εξειδικευμένο και πιστοποιημένο για κυταρικές καλλιέργειες και περίπου μετά από ένα μήνα μας έρχονται τα ενέσιμα βλαστοκύτταρα, τα οποία είναι περίπου 20 εκατομμύρια αναάρθρωση, τα οποία με μία βελόνα, με μία ένεση δηλαδή, τα βάζουμε στην άρθρωση η οποία έχει πρόβλημα και πονάει. Τα αποτελέσματα είναι καλά, το 68% περίπου των ασθενών έχει καλά αποτελέσματα, χωρίς να σημαίνει ότι οι υπόλοιποι έχουν κακά, απλά δεν μπορεί να δουλέψει σε όλους τους ανθρώπους, αλλά είναι μια καλή μέθοδος και το 68% μας ικανοποιεί. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε περίπου μετά τις 2 εβδομάδες και ο σκοπός αυτής της θεραπείας είναι να βελτιωθεί ο πόνος, να μειωθεί δηλαδή ο πόνος και να βελτιωθεί η κινητικότητα μιας άρθρωσης η οποία πάσχει. Μπορεί να είναι μια χονδροπάθεια, μια χονδρινή βλάβη, μια αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, βελτιώνεται και η κίνηση και ο πόνος. Ναι, μειώνεται ο πόνος και βελτιώνεται η κίνηση. Αυτό μπορεί να γίνει και σε ιατρείο, αν πρόκειται για μια άρθρωση του γόνατος, παραδείγματος χάρη, ή μπορεί να γίνει σε κλινική, αν θέλουμε για την άρθρωση του ισχυρού, για να στοχεύσουμε με το ακτινοσκοπικό μηχάνημα. Χωρίς νάρκωση όμως η έγχυση. Νομίζω απαντήθηκαν αυτά τα ερωτήματα. Αν είναι επικίνδυνη η μέθοδος, αν τα ενέσιμα βλαστοκύτταρα που επιλέγονται είναι τα σωστά,
Δικά μας είναι. Δεν είναι αλλού. Είναι τα δικά μας κύτταρα. Τα δικά μας κύτταρα πηγαίνουν για καλλιέργεια, πολλαπλασιάζονται, τους δίνουν την εντολή από το εργαστήριο που είναι επιστοποιημένο να έχουν την τάση όταν διαφοροποιούνται, γιατί είναι ζωντανά κύτταρα, να γίνουν χονδροκύτταρα, να γίνουν δηλαδή κύτταρα του χόνδρου. Πολλά από αυτά προσδένονται στο σημείο της βλάβης και γενικά είναι μια μέθοδος ασφαλής που γίνεται και στην Αμερική, γίνεται στην Ευρώπη και γίνεται και στην Ελλάδα βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι για αυτές τις δύο μεθόδους, ειδικά που εφαρμόζεται και την εξειδικευμένη ένεση με τα βλαστοκύτταρα και την BRP, γίναμε όσο το δυνατόν περισσότερο κατανοητοί στον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να παρακαλέσω και εσάς, γιατί αυτά είναι και τα μηνύματα του κόσμου προς τους γιατρούς που φιλοξενώ εδώ. Όσο μπορείτε, βοηθήστε αυτόν τον κόσμο και οικονομικά, εφαρμόζοντας αυτές τις μεθόδους. Κάντε ό,τι μπορείτε κι εσείς, γιατί το έχω ξαναπεί. Δέχομαι απίστευτο αριθμό τηλεφωνημάτων κάθε εβδομάδα. Να μεσολαβήσω σε ό,τι αφορά για καλύτερες τιμές, για δύσκολα αυτά. Ξέρει πολύ καλά η φίλη μου, το ξαναλέω για μία ακόμη, για πολλωστή φορά, ότι εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι πραγματικά να παρακαλέσω όλους τους γιατρούς που μου κάνουν την τιμή να έρθουν εδώ στις ιατρικές συναντήσεις, να δώσουν μία συνέντευξη. Να τους παρακαλέσω ό,τι καλύτερο να κάνουν για όλους εσάς. Και πιστεύω το κάνουν. Πιστέψτε με, το κάνουν. Πριν κλείσουμε, κύριε Χριστοδουλάκη, επειδή είστε και πιστοποιημένος στην επίγνωση τραυματιολογία και κατά καιρούς έχω πολλά ερωτήματα στην περίπτωση που κάποιος χτυπήσει, πάθει ένα διάστρεμα. Εκεί τελικά τι πρέπει να βάζει κάποιος πριν πάει στον Γιώργο τον Χριστοδουλάκη, στο ιατρείο ή στον κάθε ορθοπαιδικό που μπορεί να έχει ο καθένας. Πρέπει να βάζει πάγο. Την ώρα της κάκωσης του περιφερικού σκελετού είναι καλό να βάλουμε ένα ψυχρό επίθεμα με σκοπό να μειώσουμε την αντίδραση και το πρίξιμο, ας το πούμε, το είδημα του οργανισμού. Ναι, μπορεί να βάλει πάγο, ποτέ όμως πάγο απευθείας στο σώμα, έτσι. Τον πάγο τον βάζουμε σε μια πετσέτα και δεν έρχεται σε επαφή με το δέρμα γιατί δημιουργεί έγκαυμα, κάνει το κρυοπάγημα. Έτσι. Οπότε πρέπει να είναι μια πετσέτα, έτσι, ναι, κάτι... Υπάρχουν βέβαια στα φαρμακεία και πολλοί άνθρωποι έχουν στο σπίτι τους, ειδικά... επιθέματα τα οποία τα βάζουν στο ψυγείο και όταν χρειαστεί τα τοποθετούν εκεί που είναι η κάκωση του σκελετού. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστοδουλάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ αυτό το βράδυ στις ιατρικές συναντήσεις. Πραγματικά και η PRP που εφαρμόζεται και κυρίως η εξειδικευμένη ένεση με τα βλαστοκύτταρα θεωρώ ότι δίνουν λύσεις στον κόσμο πλέον. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πιστεύω ότι καλύψαμε τον κόσμο και στις δύο μεθόδους αυτές και για τα άλλα θέματα που μιλήσαμε. Ευχαριστώ εκ νέου. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι το απόψινό μου βράδυ εδώ μαζί μου στο στούντιο ήταν ο κύριος Γεώργιος Χριστοδουλάκης, χειρουργός ορθοπαιδικός, πιστοποιημένος στην επίγουσα τραυματιολογία. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω πολύ και όλους εσάς που για μία ακόμη εβδομάδα βάλατε τις ιατρικές συναντήσεις στα σπίτια σας σε όλη τη χώρα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ζωντανά κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο επίσημο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στους 89,5. Καλό βράδυ να έχετε.